Οι ροές όταν μπλοκάρονται δεν σταματούν, αλλάζουν κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, σταθμίζοντας το ηθικό βάρος της αποτροπής με το πολιτικό κόστος της διαχείρισης του προσφυγικού, οποιοδήποτε σόφρον, νοήμων και μη αριστερός ακόμη άνθρωπος διαλέγει το πολιτικό βάρος της διαχείρισης του προσφυγικού και όχι το ηθικό βάρος της φυσικής εξόντωσης των ανθρώπων. Δεύτερο σημείο, δεύτερο θετικό. Έγινε αυτό το Υπουργείο. Έγινε ένα χαρτοφυλάκιο μεταναστευτικής πολιτικής προκειμένου να αναβαθμιστεί το ζήτημα στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης. Ως εδώ το καλό. Γιατί? Τώρα η Τασία μπορεί να ακούει έξω. Υπουργείο, χαρτοφυλάκιο, δεν είναι ένα υπουργικό γραφείο. Άλλο υπουργικό γραφείο και άλλο χαρτοφυλάκιο μεταναστευτικής πολιτικής. Ξέρω ότι αυτοί που ξέρουν με νοούν και με νιώθουν και υποφέρουν. Έτερον εκάτερον. Θες να κάνεις χαρτοφυλάκιο, δεν αρκεί να φτιάξεις ένα υπουργικό γραφείο. Δεν συνεχίζω. Πάω τώρα στα άλλα δεδομένα. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Τρίτον, η αναχέτηση των ροών μέσω του φράχτη και η όλη συζήτηση. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο φράχτης είναι ένα προηγούμενο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όποιος κάθε προηγούμενο βαραίνει το μέλλον. Μολονότι ότι δεν ανήκω στους επαναστάτες για τους οποίους έκανε λόγο ο κύριος Μουζάλας πριν, το ξέρουν οι φίλοι και οι σύντροφοι του Τμήματος Δικαιωμάτων, με τους οποίους επανειλημμένως σε άλλες περιπτώσεις έχω διαφωνήσει με όλη μου την ένταση, ο φράχτης είναι όνειδος. Και ισχύουν ό,τι λέγαμε τότε, ό,τι λέμε τώρα για την Ουγγαρία, και δεν ισχύει ότι είναι ανίδεοι αυτοί που λένε αυτό που λένε για το φράχτη, γιατί και νιώθω ότι προσωπικά θίγομαι από αυτό. Εντάξει. Τώρα, μπορεί να πέσει ο φράχτης τώρα? Όχι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η συζήτηση που προσανατολίζεται μόνο στο φράχτη είναι λάθος. Και θα εξηγήσω πολύ γρήγορα. Διότι έχουμε χάσει λίγο το μυαλό μας στην Ελλάδα τελευταία. Έχουμε γίνει χώρα εισόδου ετούντων άσυλων και προσφύγων με φουσκωτά. Και αυτό μας φαίνεται ότι είναι κανονικό. Μας φαίνεται ότι είναι μια πολιτιακή κανονικότητα ενός έφτακτου κράτους ο κόσμος να έρχεται από τη θάλασσα με τα φουσκωτά και κάποιοι να παίρνουν το ρίσκο να πνιγούνε. Και λέω, χωρίς να είμαι βαθύς γνώστης του ανθρωπιστικού δικαίου ούτε του προσφυγικού, μια χώρα που έχει σύνορα, μια χώρα που έχει πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν, γιατί αυτά είναι τα σύνορα. Τα σύνορα δεν είναι ούτε ανοιχτά όπως νομίζουν κάποιοι εξ ημών, ούτε κλειστά, ποτέ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορεί να ανοίγει συντεταγμένα και ελεγχόμενα αυτές τις πόρτες, προκειμένου αυτοί που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να μπαίνουν. Φυσικά θα πούμε όλοι ναι μπορεί, και ρητορικά θα διαρωτηθούμε γιατί δεν το κάνει. Δεν το κάνει διότι ακούσαμε ή το ακούσαμε ως πνιγμό ότι αυτό δεν γίνεται, διότι θα αλλάξουν κατεύθυνση οι ροές και αντί να έρχονται με τα φουσκωτά που φτιάχνονται στην Τουρκία θα πηγαίνουν από τον Εύρο. Μα δεν θα γίνει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Το αν ανοίξουν οι καστανιές μεθαύριο για τους δικαιούχους προστασίας διεθνούς και συνάμα αυτό τεθεί ως ένα σημείο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, προκειμένου και η Τουρκία να αποδεχθεί το γεγονός ότι κάποιοι θα πηγαίνουν και από αυτήν την Αδριανούπολη αντί να τους γυρνάει πίσω στο Αϊβαλί, αυτό είναι μια πολιτιακή κανονικότητα, είναι κάτι κανονικό. Είναι κάτι κανονικό ο κόσμος να μπαίνει σε ένα κράτος από τα σύνορά του. Αν δεν υπήρχε προσφυγική κρίση, τι θα σκεφτόμασταν? Να έρχονται με χαρταϊτούς, να πηδάνε να κάνουν άλμα επικοντό πάνω από το Αιγαίο? Αν ήθελε να πέρασει ένας πρόσφυγας, όχι 700.000. Δεν θα θεωρούσαμε ότι είναι κανονικό αυτός ο άνθρωπος να χτυπήσει την πόρτα της κανονικής συνοριακής διάβασης προκειμένου να περάσει σε ένα έφτακτο κράτος? Αυτό θα κάναμε. Γιατί το έχουμε αποκλείσει αυτό? Και συζητάμε μόνο για το φράχτη, για φουσκωτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, άρα, κατά την άποψή μου, πρέπει
να έχουμε να ανοίξουν συντεταγμένα και ελεγχόμενα, όπως είπε ο Τσαρβόπουλος πριν, οι συνοριακές διαβάσεις στον Εύρο, και αυτό στην πράξη δίνει ένα μήνυμα ότι αυτή η ρημάδα η πολιτεία δεν ανέχεται με ειλικρίνεια το γεγονός ότι οι άνθρωποι πνίγονται και ότι συνάμα είναι μια έφτακτη πολιτεία που αποδέχεται ότι η πόρτα της μπορεί και να κλείνει, μπορεί όμως και να ανοίγει για αυτούς που πραγματικά δικαιούνται να την ανοίξουν. Τέταρτο σημείο. Γιατί δεν τα έχουμε καταφέρει? Γιατί όλη η Ευρώπη και οι υπόλοιποι και εμείς οι ίδιοι ξέρουμε και αναγνωρίζουμε την, σε εισαγωγικά, γνωστή πλέον σε όλους, διαχειριστική ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ στα προσφυγικά? Είμαστε άχρηστοι? Όχι. Δεν τα έχουμε καταφέρει διότι η ελληνική διοίκηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ποτισμένα οριζόντια και κάθετα με την αντίληψη ότι η ηθικοπολιτική μας και νομική υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους είναι απλώς να μην τους πνίξουμε, μεγάλο επίτευγμα σε σχέση με το προηγούμενο, και το εννοώ, δεν σαρκάζω, και από εκεί και ύστερα απλώς να κάνουμε τους γενναιόδωρους τροχονόμους για να τους χαιρετήσουμε. Όταν αυτή η πεποίθηση έχει ποτίσει από τον κλητήρα του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι τον Υπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών και από τον οποιοδήποτε περιφερειάρχη, δήμαρχο ή οποιονδήποτε υπάλληλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε δέχεται είτε δεν δέχεται μετανάστες ή πρόσφυγες, τότε έχει μεγάλο ζόρι ένα υπουργικό γραφείο που έλεγα προηγουμένως να τους πει: παιδιά, δεν αρκείται μόνο σε αυτό η υποχρέωσή μας, χρειάζονται και άλλα. Δίπλα σε αυτό έρχεται το γεγονός ότι αυτή η αντίληψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τι να κάνουμε, είμαστε διελειμμένοι, έχουμε την ενσωμάτωση της αντίληψης της κρατικής αποτυχίας. Έχουμε ενσωματώσει την αντίληψη της κρατικής αποτυχίας, ότι δεν μπορούμε. Και ρωτάω, παίρνοντας το τελευταίο μου σημείο, αν χτύπα ξύλο προχτές στη Λευκάδα, αντί για 2 νεκρούς και 40 σπίτια χαλασμένα, είχαμε 20 νεκρούς και 400 σπίτια χαλασμένα, τι θα λέγαμε, δεν μπορούμε? Θα καθόμαστε να κοιτάμε τους συμπολίτες μας άστεγους? Όχι. Δεν θα το κάναμε, διότι ούτε το έχουμε κάνει ποτέ. Πάντα με τους σεισμούς τα βγάζαμε πέρα σχετικά ικανοποιητικά. Τι κάναμε? Αυτό που κάναμε. Κηρύξαμε τη Λευκάδα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και για τις 2 ηλικιωμένες κυρίες που χάθηκαν στο χωριό στα δυτικά της του νησιού, και παλεύουμε με νύχια και με δόντια προκειμένου να επακαταστήσουμε στοιχειοδός την τάξη σε αυτό το μέρος. Μπορούμε να κηρύξουμε τουλάχιστον κάποια νηστιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ή θα καθόμαστε να βλέπουμε τους Μυτιλινιούς να πνίγονται και απλώς θα επιδοκιμάζουμε το πάθος τους, την εθελοντική τους αυτοθυσία, και από εκεί τώρα το κράτος απλώς δεν θα κάνει τίποτα άλλο? Όχι. Σαν κράτος, εγώ θεωρώ ότι είμαστε κανονικό κράτος ακόμα. Έχουμε υποχρέωση κάτι άλλο να κάνουμε πέρα από αυτό. Έχουμε μια υποχρέωση να αναλάβουμε σαν διοίκηση την ανάγκη να διαχειριστούμε μια πραγματικά έκτακτη ανάγκη, τουλάχιστον στα νησιά. Υπάρχει νομοθετικό οπλοστάσιο στη χώρα να διαχειριστούμε έκτακτη ανάγκη? Δεν υπάρχει στο Σύνταγμα. Το άρθρο 48 του Συντάγματος αναφέρεται στην έκτακτη ανάγκη που προκύπτει όμως μόνο από πόλεμο και κατάσταση πολιορκίας, και δεν υπάρχει στο σχέδιο Ξενοκράτηρης, το οποίο είναι αυτό το οποίο πραγματοποιείται, το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο κακώς δεν έχουμε αξιοποιήσει. Όταν το 1999 μεσούσης της κρίσης του Κωσυφοπαίδειο η γερμανική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε πρωτοβουλία για την προστασία των χιλιάδων Κωσοβάρων που αναζητούσαν ασφαλή καταφύγια στις χώρες Δυτικής Ευρώπης, καταλήξαμε σε μια κοινοτική οδηγία 2 χρόνια αργότερα, διαβάζω το όνομά της, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισρωής εκτοπιστέντων και μέτρα για την δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε με προεδρικό διάταγμα στην ελληνική τάξη, στην ελληνική έρευνα τάξη,
4 χρόνια αργότερα, το 2006, από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η οδηγία αυτή θέλει φυσικά να πάρει πρωτοβουλία η Κομισιόν. Αν δεν πάρει πρωτοβουλία η Κομισιόν, μπορεί να πάρει και το κράτος, και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και κανένας να μην πάρει πρωτοβουλία, η ορθή λύση είναι να υιοθετηθεί μια εθνική, ας το πούμε έτσι, προσωρινή προστασία στα πρότυπα αυτής της οδηγίας, που αποτελεί, ξαναλέω, κομμάτι της ένωμης τάξης, υπό τη μορφή ενός προεδρικού διατάγματος, δεν ξέρω ποιας άλλης. Αλλά αυτό σημαίνει έκτακτη ανάγκη. Και έκτακτη ανάγκη σημαίνει στρατός. Αλήθεια, πού είναι ο στρατός? Εγώ, όταν έγινε ο σεισμός στο Μενίδη το 1999, δούλευε τότε στο συνήγορο του πολίτη και μας βγάλανε και τρέχαμε μαζί με το στρατό, μήπως στεγάσουμε τους ανθρώπους. Πού είναι ο στρατός? Τι είναι αυτό που εμποδίζεται, δηλαδή, να αγγίξουμε τον Υπουργό Άμυνας και να του πούμε ότι ο στρατός στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε δημοκρατικό ευνομούμενο κράτος, σε καιρό ειρήνης, έχει κάποιες υποχρεώσεις που αφορούν την διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από ανθρωπιστικές κρίσεις? Ότι θα βρει μπελά για τον ερχόμενο καιρό ο καλοσιδερωμένος γαλονάς του Υπουργείου Άμυνας? Ότι θα ξεβολευτεί ο Υπουργός Άμυνας, μήπως? Λυπούμε, δεν είναι έτσι, διότι τότε, αν δεν κινητοποιούμε το μοναδικό κομμάτι της ελληνικής διοικητικής μηχανής που πραγματικά έχει την δυνατότητα και να στεγάσει και να μεταφέρει και να συντονίσει και να οργανώσει και να καταγράψει, τότε θα καθόμαστε στο όμορφο υπουργικό μας γραφείο και θα βιώνουμε διερωτώμενοι τις αιτίες της αποτυχίας μας. Κλείνω λέγοντας το εξής. Η χώρα ζει δύσκολους καιρούς και το προσφυγικό απλώς είναι μία, όπως συνηθίζω να λέω και το συνηθίζουμε όλοι, κρίση μέσα στις απανωτές κρίσεις που βιώνουμε. Η χώρα δυστυχώς έχει καταγράψει, έχει ενσωματώσει μια συνολική συνθήκη πολιτιακής αποτυχίας, ότι δεν τα καταφέρνει. Και αυτήν την πεποίθηση την έχει ενσωματώσει τόσο ως λαός όσο και ως διοίκηση, αλλά την έχει περάσει και έξω. Αυτό λένε για μας, μην έχετε και μαρμική αμφιβολία, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχει καταγραφεί δηλαδή ότι αυτή η χώρα σαν να μην μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η χώρα μπορεί να κάνει κάτι. Αρκεί να κάθεται να μιλάει με ψυχραιμία, να σκέφτεται και από εκεί και ύστερα μπορεί και κάτι να βρει. Αλλιώς λεβέντικα θα πάμε στην καθίζηση, όπως φαίνεται να πηγαίνουμε. Ευχαριστώ.